όσο και αν ξέρω τη δουλειά σου, κάθε φορά που τη βλέπω, κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή, γελάω. Και γελάω με την καρδιά μου. Και γελάω γιατί εσύ έχεις αποφασίσει να γελάσουμε έτσι όπως σατιρίζεις, απομυθοποιείς και τον εαυτό σου και τα πρόσωπα που συμβολίζονται μέσα από τα αξεσουάρ που χρησιμοποιείς. Και εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό δείγμα. Και βέβαια συμμετέχει και σε μια έκθεση που ας την πούμε εναρκτήρια που είναι για αυτόν τον καινούριο χώρο, που είναι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το έργο σου, τα έργα σου είναι στη συλλογή, έτσι, έχουν προϋπάρξει στη συλλογή. Και θέλουμε λίγο να μας πεις για την ενότητα αυτή, γιατί είναι μια σειρά από πράγματα που κάνεις με αυτή την ιδέα του, της αμφίεσης, της μεταμφίεσης, του σαρκασμού. Καταρχήν χαίρομαι πολύ που ξεκινάς με το χιούμορ. Διότι πολλοί κόσμος το παρασοβαρεύει το πράγμα. Η έμπνευση όλη αυτής της ιστορίας ξεκίνησε από τους διαδηλωτές στο Κάιρο, οι οποίοι από ανάγκη φορούσαν διάφορα πράγματα στο κεφάλι τους για προστασία από τις πέτρες. Δεν είχαν βγει οι σφαίρες ακόμα. Και εγώ τι είδα, φωτογραφίες του τύπου. Και πρόσεξα ότι αυτοί, ενώ τα φορούσαν από ανάγκη, γελούσαν κιόλας, δηλαδή καταλάβαιναν και το κωμικό του θέματος τη στιγμή που τους φωτογράφιζαν. Και άρχισαν να φτιάχνω σχέδια με μολύβι, κοιτώντας τις φωτογραφίες. Μετά έκανα ζωγραφικά, δηλαδή ξόδεψα πολλή ώρα πάνω σε εικόνες που είχαν γίνει εντός δευτερολέπτου. Άλλαξα την όλη σχέση του αυτή. Και στο τέλος άρχισα να τους μιμούμε. Στη σειρά αυτή που είναι μεγάλη, γίνεται και ένα cross-gender, διότι οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν στο τέλος ότι είναι άνδρες. Mm-hmm. Υπάρχουν και γυναίκες, αλλά είναι άνδρες. Δηλαδή ούτε αυτό το εμπόδιο υπάρχει. Όλη αυτή η ενότητα παραπέμπει σε αυτό το χαρακτηριστικό της μεταμφίεσης. Το βάζει σε άλλη διάσταση αυτό. Βάζει αυτό που κάνω εγώ πολύ κοντά σε κάτι που κάνει ένας Ρώσος, και ένας Βέλγος, δηλαδή έχει να κάνει με ταυτότητα, η οποία μπορώ να πω για αυτό το συγκεκριμένο έργο ότι είμαι εγώ σε αυτή τη φωτογραφία, αλλά επίσης μπορώ να πω ότι δεν είμαι εγώ. Ναι. Το κλειδί είναι ότι θα μπορούσα να είμαι.